Καλωσορίζω σε αυτό το σημείο εδώ στο τούτο BC των οικονομικών αναλυτών, τον Νίκο του Σκουριά. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Βλέπουμε και την πορεία του χρηματιστηρίου, βλέπουμε και την αγορά των ομολόγων, το πώς κινείται. Είναι στην ουσία ένα 24ωρο μετά το Eurogroup. Ναι, εντάξει, το χρηματιστήριο δεν αντέδρασε θετικά όσο θα το ανέμενε ο μέσος επενδυτής, ίσως γιατί ο συνήθως είχε προεξουφλήσει το καλό νέο και αγόραζε τη φήμη και πουλα το νέο είναι. Εν αντιθέσει θα έλεγα ότι τα κρατικά ομόλογα δείχνουν μια αποκλιμάκωση των αποδόσεων και μια συρρήκνωση των spread και ενδεχομένως αυτό, γιατί ουσιαστικά έχει αρθεί μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας, το πράγμα λογικό. Επίσης υπάρχει μεγάλη έτσι, φημολογία ότι κάποια στιγμή θα ενταχθούμε στο QE, οπότε αγοράζει τώρα για να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Είναι διαδικασία. Τέλος πάντων, θα τις αναλύσουμε και στη συνέχεια. Αυτό βέβαια θα βοηθήσει το χρηματιστήριο γιατί η αποκλιμάκωση των αποδόσεων ουσιαστικά καλυτερεύει. Είναι και θέμα ψυχολογίας πάνω απ' όλα. Γιατί η Ελλάδα δεν δίνει αγορές, άρα η αποκλιμάκωση των αποδόσεων είναι ψυχολογία. Αυτό πάντως που θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα είναι και τα οικονομικά στοιχεία, τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών, που σιγά σιγά βγαίνουν. Μας έδωσε τροφή για σχόλια, κύριε Σκουριά, η ηρωή Ράντου. Να ξεκινήσω λίγο από το θέμα του waiver, δηλαδή την επαναφορά των ελληνικών ομολόγων να γίνονται ξανά αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, το είπατε και νωρίτερα, τι μπορεί να σημαίνει, το γράφω σήμερα για Financial Times. Νομίζω ότι το άμεσο αντίκτυπο, θετικό αντίκτυπο είναι ο περιορισμός του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών, των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ουσιαστικά θα γίνει επίσης και μια αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης από το γνωστό έλα, θα πάνε στην απευθείας χρηματοδότηση, διότι θα γίνονται δεχτά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα με ένα κάποιο συγκεκριμένο κούρεμα, αλλά θα γίνονται δεχτά. Οπότε, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ο ELA, ο μηχανισμός που τον έχουμε ακούσει όλοι, αυτοί που δανειζόμασταν πέρυσι σαν τράπεζες, έχει ένα επιτόκιο 1,55%. Ναι. Τώρα είναι μηδενικό το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα, αν αλλάξουμε, φύγουμε από τον ELA και πάμε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι τράπεζες θα έχουν σχεδόν μηδενικό επιτόκιο δανεισμού. Ακριβώς. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει μετά και στα επιτόκια, δηλαδή των προθεσμιακών, θα πέσουν, θα μειωθούν εδώ στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως πέφτουν, οπότε το περιθώριο κέρδους των τραπεζών θα αυξηθεί. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει γενικότερα την κερδοφορία. Αν κάποιος λάβει υπόψη του ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα εθελούσιας τα οποία είτε τρέξανε είτε θα τρέξουν, θα βοηθήσει και αυτό. Το μόνο αγκάθι, αν θέλετε, είναι το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται, το οποίο είναι αρκετά αρνητικό. Και το σημαντικότερο για μένα πρόβλημα στο οποίο έχουμε αναφερθεί, τα κόκκινα δάνεια. Διότι, όπως βλέπετε και στα αποτελέσματα που ανακοινώνονται, μεγάλο μέρος των αρνητικών αποτελεσμάτων έχει να κάνει με τις προβλέψεις τις οποίες συνεχίζουν να σχηματίζουν οι τράπεζες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη Eurobank, η οποία ήταν θετική παρότι τις προβλέψεις, εντάξει, ας πούμε, η Πυρίος ήταν πάλι αρνητική, ελάχιστα, γιατί σχηματίζουν προβλέψεις. Προκύπτει όμως ότι τα νέα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί, δηλαδή δεν έχουμε αύξηση των κόκκινων δανείων. Ευτυχώς. Έχουν πιάσει ταβάνι δηλαδή στην αύξηση των κόκκινων δανείων. Φαίνεται ότι έχουμε πιάσει ταβάνι. Τώρα, αν υπάρξει χειροτέρευση των μακροοικονομικών δεδομένων, τώρα βλέπετε με όλα αυτά τα φορολογικά που έχουν αποφασιστεί, μπορεί ο κόσμος να μην έχει. Δηλαδή να πληγεί το διαθέσιμο εισόδημα. Ήδη είχε και πληγεί. Και οι επιχειρήσεις επίσης. Όλοι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και επιχειρηματικά δάνεια. Όλα. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι, θεωρώ. Δηλαδή, για να το πω και ξεκάθαρα στους τελεθεατές, αν οι τράπεζες δεν είχαν τις προβλέψεις εδώ και πολλά τρίμηνα, θα ήταν κερδοφόρες. Ναι. Οπότε μετά προβλέψεων είναι ζημιογόνες. Ναι, θα πρέπει να πάρουμε τις προβλέψεις μαζεμένες μετά. Και θα όχι, το λέω για να καταλάβει κάποιος γιατί είναι αρνητικές. Το πώς λειτουργούν. Ναι. Σωστά. Και βλέπουμε πάντως ότι οι τράπεζες, πολλές τράπεζες έχουν πάρει σαν πρόβλεψη σχεδόν το μισό δάνειο που μπορεί να έχει. Δηλαδή, μέχρι και 50% έχουν πάρει προβλέψεις. Είναι μεγάλο δηλαδή. Έχουν κάνει μεγάλες προβλέψεις, θέλω να πω. Δεν έχω τα τελευταία νούμερα, αλλά οι προβλέψεις ξεπερνάνε το 50% των δανείων που έχουν χορηγηθεί. Πρέπει να αγγίζει αυτό το ποσοστό το 60% πλέον. Όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ήδη έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, ήδη είχαμε και την πρώτη συμφωνία με το KKR και την Αλφα και την Eurobank. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ συμφωνία για συνδιαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όταν λοιπόν ξεκινήσει και αρχίσει και τρέξει αυτή η διαδικασία, διορθώσουμε και αυτά που μας ζήτησαν από το Eurogroup για το θέμα των κόκκινων δανείων. Και ξεκινήσει λοιπόν αυτή η διαδικασία, θα υποτιμηθεί επενδυτικά πάνω στις τραπεζικές μετοχές.
Νομίζω ναι, ναι, γιατί θα δείχνει ότι υπάρχει μια λύση. Δηλαδή, και λύση δεν είναι αυτά τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια τα οποία. Γιατί και KKR και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ενδιαφέρεται για δάνεια τα οποία βλέπει ότι είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν μια βιωσιμότητα μπροστά τους και ότι θα βγάλουν λεφτά. Δηλαδή, δεν έρχονται εδώ να χαρίσουν λεφτά. Σαφέστατα. Οπότε αυτό που πονάει είναι, πώς θα το χαρακτηρίσω, τα βαθιά κόκκινα δάνεια. Δηλαδή τα δάνεια αυτά τα οποία. Δεν σώζονται. Που δεν σώζονται. Που ουσιαστικά αυτοί οι δανειολήπτες για τον ΑΒ λόγο, είτε επιχειρήσεις είτε νοικοκυριά, δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες πάνω στο χρηματιστήριο ότι έχουμε μια επέκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και πέραν των τραπεζικών μετοχών. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Ξέρουμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι τραπεζοκεντρικό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα τελευταία χρόνια πάνω στις τράπεζες. Βλέπουμε όμως σιγά σιγά αρχίζουν και πάλι μετά από πολλούς μήνες ή χρόνια κινούνται και μη τραπεζικές μετοχές. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, κύριε Σκούλια? Επειδή είμαστε σε μια εποχή, όπως είπατε, που ανακοινώνονται αποτελέσματα, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες αξιόλογες εταιρείες. Έχει να κάνει, γιατί βλέπουμε και κινούνται και εταιρείες που είναι υπό αποκρατικοποίηση ή που υπάρχει ενδιαφέρον για αποκρατικοποίηση. Όλα αυτά. Και αυτές. Εντάξει, αυτές μπορούν να τρέχουν για άλλους λόγους. Για αυτό που λέτε. Δηλαδή, βάζουμε σε ένα πακέτο για να καταλάβουμε. Εντάξει, οι τράπεζες μπορούν να τρέχουν ή να έπαιξαν για κάποιους συγκεκριμένους λόγους μέχρι σήμερα. Σήμερα δεν τρέχουν γιατί ξένοι, από ό,τι ακούω, πουλάνε, γιατί οι τιμές έχουν ξεπεράσει τις τιμές των αυξήσεων. Οπότε. Παρότι έχουμε όλα αυτά τα καλά νέα, πολλοί ξένοι θέλουν να απεγκλωβιστούν. Ναι, είναι και αυτό. Και πουλάνε. Και άλλοι πουλάνε γιατί έχουν κέρδος. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι εταιρείες οι οποίες είτε μπορεί να είναι η ΔΕΗ, η ΔΑΠΗ, whatever, οι οποίες μπορεί να ιδιωτικοποιηθούν, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογα δεδομένα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο Φουλής, μπορεί να είναι Φολιφολί, δηλαδή. Δείτε τα αποτελέσματα της Motor Oil. Δηλαδή η Motor Oil, λέω ένα χαρακτηριστικό, δεν ξέρω την εταιρεία γιατί δεν είμαι αναλυτής. Ας πούμε έχει μια μόχλευση στο 1. Δηλαδή EBITDA καθαρό δάνειο, δηλαδή δάνειο μείον μετρητά στο 1. Δηλαδή τέτοιες εταιρείες έξω, οτέ το ίδιο πράγμα. Και βλέπετε το ομόλογο της Motor Oil, το οποίο βρισκόταν στα τάρταρα πέρυσι, δηλαδή στο 85, πήγε στο 100 και τώρα σήμερα είναι στο 103. Οπότε θέλω να πω και φαντάζομαι ότι μετοχικά ακολουθεί. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι αξιόλογες. Εντάξει, αυτό δεν είναι προτροπή προς αγορά, θα πρέπει να τις αναλύσει. Απλά το αναφέρουμε και εμείς ως οικονομικά στοιχεία, διότι αυτό που λέμε και εμείς συνεχώς από το SBC είναι ότι υπάρχουν εταιρείες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πρακτικά στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι εισηγμένες οι μεγάλες εταιρείες της χώρας. Οι περισσότερες τουλάχιστον. Απλώς είναι λίγες, αλλά υπάρχουν. Και υπάρχουν εταιρείες που έχουν καλά θεμελιώδη στοιχεία. Δηλαδή έχουν καλά αποτελέσματα, είναι καλές εταιρείες στην ουσία ποιοτικά, αλλά δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο από τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω της αβεβαιότητας, λόγω του ότι είχαν επικεντρωθεί όλοι πάνω στις τράπεζες. Ξέρετε ότι ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που μια εταιρεία έχει την έδρα της στην Ελλάδα, δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή η ίδια εταιρεία, αν μεταφέρει την έδρα της σε μια ξένη χώρα, αμέσως το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλάζει. Γιατί έχει καλύτερη πρόσβαση σε ρευστότητα, σε χρηματοδότηση, για παράδειγμα. Τα πάντα. Πέραν, λέω, ένα από αυτό που ενδιαφέρει αυτή την ώρα τις επιχειρήσεις. Γενικότερα, το country risk, για ένα μαγικό λόγο, αποκλιμακώνεται. Παρότι μπορεί αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου της στην Ελλάδα. Μας είπατε και νωρίτερα και για, φέρετε, παράδειγμα, τη Motor Oil, όλες αυτές οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες, θέλουν να έχουν μια ρευστότητα. Προχωρούν είτε σε ομολογιακά δάνεια, είτε σε έναν δανεισμό. Πρόσβαση τουλάχιστον σε όσο πιο φθηνή ρευστότητα γίνεται. Γιατί και οι επιχειρήσεις το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν. Όπως αντιστοίχως, εντάξει, δεν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά αντιστοίχως κάνει μια χώρα. Σε περίπτωση λοιπόν, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αποκλιμακώνονται τα ελληνικά ομόλογα. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ανεβαίνουν οι τιμές τους. Όταν πέφτει η απόδοση, ανεβαίνει η τιμή. Mm-hmm. Ένα ομόλογο βγαίνει για 100 ευρώ και αυτή την ώρα. Στα ελληνικά ομόλογα για τα δεκαετία, για παράδειγμα, είναι γύρω στα 70 cents από τα 100 που μπορεί να βγαίνει. Βλέπουμε, είναι στο 7,2 περίπου η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου αυτή την ώρα. Βλέπουμε τη μεγάλη πτώση που είχε τις τελευταίες μέρες και σιγά-σιγά, εντάξει, το μεγάλο σκαμπανέβασμα είναι επειδή είναι πολύ κοντά το περιθώριο. Δεν είναι τόσο μεγάλη η πτώση η άνοδος, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε από αριστερά προς τα δεξιά, είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση που έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον για το ελληνικό δεκαετές ομόλογο. Το ίδιο συμβαίνει και για το ομόλογο του 2017,
Έχουμε και εκεί αποκλιμάκωση μεγάλη, κύριε Σκουριά. Ναι, θεωρείται πλέον δεδομένο ότι δεν έχει ρίσκο αυτό εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πάρα πολλοί το αγοράζουν γιατί ουσιαστικά έχει ένα χρόνο ορίζοντα και στον ένα χρόνο πλέον το ρίσκο. Είναι και σε μηχανισμού στήριξη, δηλαδή, μέχρι το 18. Ναι, άρα σου λέει το 17 θα έχει ρίσκο. Οπότε, πάρα πολλοί ενδεχομένως νομίζω, εγώ ξέρω πάρα πολλούς μεγάλους που το κάνουν, που ουσιαστικά φεύγουν από έντοκα. Εννοώ εσωτερικά, φεύγεις από το τρίμηνο, εξάμηνο που είναι στο, ξέρω, στο 2,70-2,90 και πας λίγο πιο μακριά που μπορεί να βγάλεις και 5%. Ναι. Δηλαδή πριν ένα μήνα στο 17 έβγαζες 10% με αν το αγόραζες. Με το κλείσιμο της αξιολόγησης έλεγε μια έκθεση τη Morgan Stanley ότι μπορεί οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων να πέσουν σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε το ελληνικό δεκαετές να πάει γύρω στο 5,40%. Εκεί το υπολόγιζε η Morgan Stanley. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό θα επιβεβαιωθεί ή όχι, αλλά τουλάχιστον το κλείσιμο της αξιολόγησης θα είναι μια. Και βλέπουμε ότι είναι μια θετική είδηση και για τα ελληνικά ομόλογα. Ψυχολογικό είναι το ελληνικό ομόλογο, δεν δανειζόμαστε από τις αγορές. Το επαναλαμβάνουμε, αν και είναι αυτός ο τελικός στόχος. Για τα ομόλογα των επιχειρήσεων, τι μπορεί να σημάνει αυτό, κύριε Σκουριά? Δηλαδή, όσο πέφτουν και τα ελληνικά ομόλογα, τόσο λόγω του country risk που είπατε και του ρίσκου της χώρας, θα μειωθούν και οι αποδόσεις που μπορεί να δανειστεί μια μεγάλη επιχείρηση από τις διεθνείς αγορές? Κοίτατε να δείτε, τα εταιρικά ομόλογα επηρεάζονται από δύο πράγματα. Σαφώς από το ρίσκο της χώρας, όπως αναφέρατε κι εσείς, αλλά επίσης από τα θεμελιώδη δεδομένα. Δηλαδή, στο παράδειγμα που σας ανέφερα προηγουμένως, θα μπορούσαμε να πάρουμε και τα ομόλογα του ΟΤΕ. Την οποιαδήποτε, απλά ένα παράδειγμα. Μπορούμε να δούμε αντιπαραδείγματα. Δηλαδή, ας πούμε, αντιπαράδειγμα είναι η Frigo Glass, που βρίσκεται στο 60 γιατί έχει προβλήματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Είμαστε μαζί με τον κύριο Νίκο Σκουριά. Μιλάμε για το χρηματιστήριο, για τις αγορές των ομολόγων, είτε του ελληνικού δημοσίου είτε και των εταιρικών ομολόγων. Διότι αυτή η συμφωνία με τους δανειστές φαίνεται ότι αποκλιμακώνει και τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και το ομόλογο του 2017 και το δεκαετές της χώρας μας. Είναι κινήσεις λοιπόν που θα μας απασχολήσουν την επόμενη μέρα, όπως και για τις τράπεζες. Αυτή η είδηση που γράφουν ξανά σήμερα οι Financial Times, το είπε νωρίτερα και στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς ο κύριος Σάλλας, ότι δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Διοικητικό Συμβούλιο της, στην συνεδρίαση, θα αποφασίσει την επαναφορά του waiver των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή να κάνει εκ νέου αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα των ελληνικών τραπεζών, δίνοντας φθηνή ρευστότητα και πάλι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, κύριε Σκουριά, σας διέκοψα πριν, λέγαμε για τα εταιρικά ομόλογα και μας λέγατε για τον αντίποδο, δηλαδή εταιρείες, για παράδειγμα μια εταιρεία η οποία λόγω προβλημάτων δεν μπορεί, δεν έχει τόσο μεγάλη. Θέλω να πω ότι το country risk παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά όταν μια εταιρεία αντιμετωπίζει εντός εισαγωγικών κάποια σοβαρά προβλήματα, εκεί δεν παίζει. Φέρει πίνα, ας πούμε, η Frigo Glass, έχει κάποια προβλήματα, χρηματοδότης προσπαθεί να πουλήσει ένα κλάδο και δεν τα έχει καταλαβεί της γιαλουργίας, και γιατί το δάνειο, το ομολογιακό της είναι πάρα πολύ μεγάλο και εκεί που ήταν στο 100 έχει βρεθεί στο 62. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή προσφέρει απόδοση για όποιον θέλει 30% και. Εν αντιθέσει, κάποιες εταιρείες λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων που ανακοινώσαν π.χ. Motor Oil αλλά και του Country Risk το οποίο έχει αποκλιμακωθεί, ξαφνικά τσουκου από πέρυσι έχουν φτάσει. Σήμερα, ας πούμε, Motor Oil είναι το ομόλογο της, είναι από το 101 που ήταν έκθεση στο 103. Ουσιαστικά, δηλαδή με μια απόδοση πλέον κοντά στο 3,5. Θα μου πείτε τώρα. Είναι υπεραπόδοση, και νομίζω, γιατί ναι. Στο 100 ή στο 99 ακόμα κάτι βγαίνουν τα ομόλογα, ναι. Σαν έκδοση. Αλλά και πάλι η απόδοση που προσφέρει ένα συγκεκριμένο ομόλογο σαν αυτό, δηλαδή εταιρικό, θα μου πείτε βέβαια πρέπει να δούμε την πιστοληπτική ικανότητα. Αλλά η πιστοληπτική ικανότητα δυστυχώς τέτοιων εταιρεών. Αυτό είναι το πρόβλημα για να καταλάβει ο τηλεθεατής. Ότι η πιστοληπτική ικανότητα μιας εταιρείας δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή του κράτους. Είναι σπάνιο. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να γίνει αυτό. Άρα, όταν θα έχουμε, με το καλό, αν θα έχουμε αναβαθμίσει από τις οίκους αξιολόγησης, θα αφαιρεθούν κατ' επέκταση και οι μεγάλες εταιρείες της χώρας. Ενώ η εταιρεία είναι πολύ πιο φερέγγια από το κράτος. Η συγκεκριμένη και κάποιες άλλες. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει τις πληρωμές τόκων, να αποπληρώσει το ομόλογο, είναι κερδοφόρα εταιρεία, έχει free cash flow θετικό κτλ. Αλλά επηρεάζεται από την χώρα την ίδια. Δηλαδή είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε για να καταλάβουμε όλοι το τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και στο εξής, κύριε Σκούρια, θα πρέπει να περιμένουμε
την επαναφορά του waiver από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Δηλαδή το να αποκτήσουν οι τράπεζες μια φθηνότερη πρόσβαση σε ρευστότητα, έστω και σχεδόν μηδενική που θα έχει από το ευρωσύστημα. Αναβαθμίσεις, αν έρθουμε το καλό από τις εξαξιολόγησεις, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν τουλάχιστον και χρηματιστηριακά και επενδυτικά δύο πρώτα θετικά σημάδια, γιατί δεν τελειώνει εκεί, δεν τελειώνουν εκεί τα δύσκολα. Χρηματιστηριακά και μόνο που, ας πούμε, η δεκαετία που θεωρείται το επιτόκιο χωρίς ρίσκο πέφτει, βοηθάει τις αποτιμήσεις, γιατί τις καθιστά πιο αλκυστικές. Δηλαδή, τεχνικά, όποιος υπολογίζει τιμές στόχο, με τις φορμουλές, επειδή χρησιμοποιείς το δεκαετές, όσο πέφτει το δεκαετές, η τιμή στόχο ανεβαίνει. Οπότε καθιστά τις παρούσες αποτιμήσεις πολύ πιο ελκυστικές. Μπορεί. Ένα από τα σχέδια του Eurogroup, έχουμε τρία στάδια. Το βραχυπρόθεσμο είναι να μας βοηθήσουν σιγά σιγά να βγούμε ξανά στις διεθνείς αγορές. Εντάξει, αυτό δεν θα γίνει αύριο το πρωί, την επόμενη εβδομάδα, ούτε καν τον επόμενο μήνα. Θα πάρει κάποιο χρόνο αυτό. Γιατί θα πρέπει να πέσουν και οι αποδόσεις των οικονομολόγων. Μπορεί η Ελλάδα, ή τουλάχιστον αυτό που μας λένε και έχουμε συμφωνήσει, να βγαίνουμε σιγά σιγά στις αγορές, έχει να κάνει αρχικά με μια τεχνική διαδικασία να φτιάξουμε. Εντάξει, δηλαδή, την καμπύλη των αποδόσεων. Ναι, φτιάχνει. Εντάξει, αυτό τώρα νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, για τον κόσμο δεν έχει μεγάλη σημασία. Ναι, έτσι είναι. Για πολλούς δεν έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή και η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε κάνει. Είναι αλλά καθαρά τεχνικό δηλαδή. Ναι, είναι τεχνικό, καθαρά τεχνικό. Ναι, δεν έχει κανένα νόημα. Απέναντίας νομίζω κοστίζει, γιατί με όποιους καλούς όρους και να βγει στην αγορά, δεν θα πληρώνει 1,5% που πληρώνει στον ASM. Οπότε. Απλώς 4-5%. 4. Δηλαδή η προηγούμενη, αν θυμάμαι καλά, τριετία ήταν στο 4,75 που είχε βγει. Είχαν βγει δύο τριετία και πενταετία. Η πενταετία, μάλλον, ήταν στο 4,75, η οποία λέγει το 19. Εντάξει. Είναι κινήσεις που έστω και τεχνικά θα πρέπει να γίνουν για να επανέλθει. Αλλά ακόμα απέχουμε από εκεί, γιατί τα επιτόκια ουσιαστικά έχουμε μια καμπύλη η οποία είναι λίγο επίπεδη. Δηλαδή τα επιτόκια μας σε όλες τις διάρκειες είναι κοντά στο 7. Λίγο πάνω από το 7. Οπότε αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως δεν μπορεί να βγει στην αγορά, γιατί από τη στιγμή που η καμπύλη σου είναι στο 7 και τριετία να βγει. Είναι απαγορευτικά. Είναι απαγορευτικό. Δεν θα βγει τώρα. Δηλαδή θα βγάλει ένα δι για να πληρώσει 70 εκατομμύρια το χρόνο σε τόκο. Όταν πληρώνεις 15 στο ESM μαζί με κάτι ψηλά που είναι τα έξοδα του ESM. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Είναι και το θέμα, επειδή είναι και η εμπιστοσύνη των διεθνών. Εντάξει, μπορεί να βγεις με χαμηλότερο ποσό βέβαια, αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι και το ποιος θα πει, ναι, εγώ θα αγοράσω π.χ. το ελληνικό ομόλογο αυτήν την ώρα. Και εντάξει, αν βγεις με μικρές διάρκειες, νομίζω ότι. Νομίζω ότι αυτό που θα γίνει θα είναι. Έτσι τώρα που μιλάμε λέτε, πάντα για σενάρια, έτσι. Ναι, νομίζω ότι επειδή λύγει το 17 το πρώτο ομόλογο που είχε βγει επί Σαμαρά, νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν τότε να κάνουν αναχρηματοδότηση του ομόλογου. Βέβαια, μπορεί για άλλους λόγους να θέλουν να το κάνουν πιο νωρίς. Αλλά φαντάζομαι ότι εκεί θα ήταν η καλύτερη εποχή. Γιατί φαντάζομαι ότι αν όλα έχουν πάει καλά, έχει περάσει και η καλοκαιρινή περίοδος, τα νούμερα ενδεχομένως να είναι πολύ θετικά. Θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην αποκλιμάκωση και στην εδραίωση μιας έτσι αισιοδοξίας και εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία. Θεού θέλοντος, Klaus Regner επιτρέποντος. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα ελληνικά ομόλογα, μιας και πλέον ο ESM έχει πάνω του τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και τα δάνεια της Ελλάδας. Ένα πολύ σημαντικό ποσό. Πάνω από 200 δις ο EFSF και ο ESM κρατούν ελληνικά ομόλογα. Κύριε Σκουριάνα, σε ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια.